Κοντά μας είναι η κυρία Μάρα Μεθενίτη, είναι φόρο τεχνικός. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τα μπόνους στο επίδομα θέρμανσης. Και θέλω να μας τα πείτε σιγά σιγά για να ξέρει ο κόσμος, επειδή τώρα άνοιξε και η διανομή του πετρελαίου. Να δούμε πότε θα δοθεί το επίδομα αυτό, τι αλλάζει. Να μας τα πείτε. Σωστά. Άνοιξε η διανομή του πετρελαίου και είδαμε και λίγο κρύο αυτές τις μέρες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπήκαμε σε ένα κλίμα. Σιγά-σιγά. Σωστά, μπήκαμε σε ένα κλίμα. Η χαρά των πρατηριούχων. Σωστά. Μπήκαμε σε ένα κλίμα και θέλουμε πραγματικά να δούμε τι γίνεται με το επίδομα θέρμανσης, γιατί όντως θα αγοράσουμε πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο διάστημα. Ή μάλλον το οποιοδήποτε καύσιμο. Να πούμε λοιπόν τι αλλάζει φέτος, τι φαίνεται να αλλάζει, γιατί δεν έχουμε ακόμα κάποια εγκύκλιο στα χέρια μας για να ξέρουμε με βεβαιότητα τι διαφορετικό θα δούμε. Πάντως αυτό που έχει ήδη έτσι ανακοινωθεί ότι θα έχουμε ενσωμάτωση επιδότηση. Στο ηλεκτρικό ρεύμα για φέτος. Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό, για πρώτη χρονιά. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες μας επιλέγουν να θερμανθούν μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν έχουν όλοι άλλες πηγές θέρμανσης. 300 ευρώ είναι η βάση υπολογισμού για το πετρέλαιο και για τις υπόλοιπες και για τα υπόλοιπα καύσιμα φέτος. 380 ευρώ η βάση υπολογισμού για το ρεύμα. Να πούμε ότι πέρσι για το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα καύσιμα ήταν στα 350 ευρώ. Οπότε βλέπουμε μια μικρή πτώση εδώ στο ποσό βάσης όσον αφορά τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες πηγές θέρμανσης και μια μικρή αύξηση στον υπολογισμό σχετικά με το ρεύμα. Άρα στην ουσία πρημοδοτείται, να το πούμε έτσι, έχει μπόνους το ρεύμα. Η ενέργεια από το ρεύμα. Οπότε μόλις, μολύνει το πετρέλαιο, οπότε μάλιστα. Τους πρόχνει προς τα... Και είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που λέγεται κύριε Καμπουράκη, επειδή έχουμε πολύ πλέον έντονες εισάφες. Και τις αντλίες θερμότητας. Βέβαια. Έχουμε λοιπόν μια διαφορετική έτσι, λογική όσον αφορά την επιδότηση από φέτος. Μπόνους για τα εξαρτώμενα τέκνα 20%. Επίσης μπόνους σε περιοχές οι οποίες έχουν περισσότερες ανάγκες για θέρμανση. Εδώ βλέπουμε ότι ο συντελεστής μπορεί να είναι πάνω από την μονάδα σε κάποιες περιοχές και αρκετά, ψηλά, αρκετά παραπάνω από τη μονάδα σε κάποιες περιοχές. Από 100 ευρώ θα είναι το ελάχιστο ποσό για την επιδότηση και θα φτάνει μέχρι τα 1.200 ευρώ. 1.000 ευρώ έφτανε πέρσι. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει και μια έτσι αύξηση. Δεν καταλαβαίνω το εξής, κυρία Μεθενίτη. Το επίδομα θέρμανσης, λες, βάζω πετρέλαιο, στέλνω το τιμολόγιο με κάποιο τρόπο, σωστά? Δεν το στέλνω καθόλου, το βλέπει το σύστημα απευθείας, γιατί βάζω πετρέλαιο με τον αριθμό παροχής μου, οπότε... Μπράβο, και μου βάζει κάποια στιγμή τα λεφτά στο λογαριασμό. Σωστά. Πώς ξέρει αυτός ότι εγώ και ο θερμαίνω με ηλεκτρικό, άρα... Πολύ καλή ερώτηση. Αναμένουμε την εγκύκλιο να δούμε πώς θα διευκρινιστεί αυτό. Προφανώς φαντάζομαι εγώ ότι θα ληφθεί υπόψη κάποιος μέσος όρος κατανάλωσης για τις προηγούμενους μήνες, τους μήνες που δεν υπάρχει η ανάγκη για τη θέρμανση και για τους μήνες αυτούς που θα έχουμε την υπέρβαση. Θα το δούμε. Δεν το ξέρουμε. Διότι το καλοκαίρι. Χρησιμοποιήσαμε και air condition πάρα πολύ. Άρα μπορεί να βάλει ο καθένας. Θα το δούμε. Θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί αυτό στην εγκύκλιο. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Άκουσα τον Σκυλακάκη να λέει ότι ό,τι κάνετε για το πετρέλαιο θα κάνετε για το ρεύμα. Αλλά μου φαίνεται λίγο πιο μπερδεμένο εμένα. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρουν και οι φοροτεχνικοί αυτό που θα λέει. Δεν το γνωρίζουμε. Να πούμε ότι για άλλες πηγές θέρμανσης, όπως για παράδειγμα για το φυσικό αέριο, χρειάζεται να αναρτούμε το παραστατικό της χρήσης στο TaxisNet. Οπότε ίσως εκεί χρειάζεται να γίνεται κάποια επιπρόσθετη πληροφόρηση, η οποία δεν υπάρχει στο σύστημα. Κριτήρια εισοδηματικά δεν πάει. Σαφώς. Εννοείται υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, υπάρχουν και οι κόστοι. Έχουν αλλάξει αυτά? Όχι. Δεν έχουν μεταβληθεί. Δεν έχουμε καμία διαφορά στα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, πώς είναι τα 6.000 ευρώ είναι το μέγιστο εισόδημα που μπορεί να έχει ο άγαμος, 24.000 ευρώ για τους έγκαμους, συν 5.000 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος, 27.000 ευρώ να πούμε ότι είναι για τις μονογονεϊκές οικογένειες, συν 5.000 ευρώ πέραν του πρώτου τέκνου και 200.000 ευρώ είναι το όριο για τους άγαμους στην ακίνητη περιουσία, στην αξία της ακίνητης περιουσίας και 300.000 ευρώ για τους έγκαμους. Μάλιστα. Ναι, άρα 25... Το ζευγάρι και συν δυο παιδιά 35, ας πούμε, για να... Χοντρικά, ναι, 34.000. Ναι, 34-35.000. Τους πιάνει, τους περισσότερους τους πιάνει. Η αλήθεια είναι ότι μεγάλη πλειοψηφία εντάσσεται. Εντάσσεται, ναι, πράγματι. Τα κριτήρια είναι καλά. Για να δούμε, αν έρθει η εγκύκλωση. Πότε ξεκινάει το επίδομα? Να πούμε ότι θα ξεκινήσει λογικά, θα έχουμε την εγκύκλωση στα χέρια μας. Γιατί τελειώνει και η περίοδος και ακόμα το επίδομα δεν έχει δοθεί. Το έχουμε δει στο παρελθόν, γι' αυτό το λέω. Σημαντική λεπτομέρεια αυτή και πάρα πολλοί επίσης χάνουν και τις ημερομηνίες για να κάνουν τις αιτήσεις τους.
Πολύ σημαντικό και αυτό, σημαντική παρατήρηση αυτή, κύριε Γιακομή. Να πούμε λοιπόν ότι αρχές του Νοέμβρη θα έχουμε σίγουρα την εγκύκλωση στα χέρια μας για να ξέρουμε και τις λεπτομέρειες για το ρεύμα, αλλά και τις ημερομηνίες, τις οποίες θα πρέπει να κάνουμε τις ενέργειες που απαιτούνται έτσι ώστε να πάρουμε τα χρήματα. Χονδρικά να πούμε ότι γύρω στις 8 με 10 Δεκέμβρη ολοκληρώνεται τη διαδικασία για τις αιτήσεις. Και μετά από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει υποχρέωση να αναρτήσουμε κάποια παραστοιχά σε δεύτερο χρόνο. Οι αιτήσεις θα γίνουν από εσάς, από τους φοροτεχνικούς, δηλαδή, ή θα πρέπει να την κάνει και ένας απλός άνθρωπος που ενδιαφέρεται να πάρει το επίδομα, που εμπίπτει στα κριτήρια τώρα. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Μπορεί κάποιος να την κάνει και μόνος του. Αν δεν το λογιστούμε, γιατί την κάνουμε μόνοι μας. Αλλά βεβαίως εδώ είμαστε και για όποιον άνθρωπο χρειάζεται βοήθεια. Το οικογενειακό κέπ είναι ο λογιστής. Είναι σαν τους γιατρούς. Χειρότεροι. Είμαστε απαραίτητοι. Είστε σαν τους γιατρούς. Ο γιατρός των οικονομικών μας. Σωστά. Έτσι σωστά. Πάει. Σωστά. Έτσι πλέον είμαστε πολύ απαραίτητοι στα νοικοκυριά και μπορούμε και βοηθάμε και με μεγάλη μας χαρά μπορούμε να βοηθάμε τους ανθρώπους οι οποίοι δικαιούνται τέτοια επιδόματα να μην τα χάνουν. Κυρία Μαρτίνα, ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή. Και εσείς το ίδιο. Καλή συνέχεια να έχετε.